να μιλήσουμε για τα αποτελέσματα των πρόσφατων εθνικών εκλογών που ως γνωστόν έφεραν τα δύο μεγάλα κόμματα στη χειρότερη συγκομιδή ποσοστών τα τελευταία 38 χρόνια. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι για μία ακόμη φορά που σας συναντώ και θα τα πούμε. Τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών είναι γνωστά. Θέλω να μου πείτε και από τη δική σας σκοπιά πώς τα βλέπετε. Εγώ ευχαριστώ πολύ που με επισκέφθηκες, Λάκη, σήμερα εδώ, στο χώρο της δουλειάς μου. Και αναλυτής δεν είμαι βέβαια, αλλά επειδή... Έχετε μια μεγάλη εμπειρία πολιτική. Η θέση μου είναι και η πολιτική θέση, τη γνωρίζει όλος ο κόσμος ποια είναι η θέση μου, και από το παρελθόν, αλλά και σήμερα, είναι γεγονός αυτό που είπατε. Η πατρίδα βιώνει την κρισιμότερη κρίση τα τελευταία 50 χρόνια, και έτυχε αυτή η κρίση, όχι έτυχε, δημιουργήθηκε να πω, διότι είναι και αποτέλεσμα όλων αυτών των συζητήσεων που έχουμε ακούσει από τη διακυβέρνηση των δύο κομμάτων. Κανείς δεν θα το αμφισβητήσει αυτό. Το κάθε κόμμα έχει τις ευθύνες αναλογικά με τον χρόνο που κυβέρνησε την πατρίδα. Όμως γεγονός είναι ένα, ότι η Ελλάδα έχει ένα προσανατολισμό, είναι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός, και εκεί πρέπει να μείνει. Οι χειρισμοί των δύο κομμάτων και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας, θα μιλήσω, ήταν τελείως αρεσιτεχνικοί και διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα αυτό το οποίο είδαμε, και σήμερα δεν μπορούμε να έχουμε κυβέρνηση και κινδυνεύουμε να δώσουμε την κυβέρνηση της Ελλάδος στους αντιμνημονιακούς, σε αυτούς που ενδεχομένως, ας πούμε, δεν ξέρω, εγώ με τη δική μου τη λογική πιστεύω ότι το έξω από το μνημόνιο είναι λάθος. Διότι εγώ ποτέ δεν θα έφευγα από ένα σαλόνι για να πάω στην έρημο. Με αυτό σαν βάση κρίνω αυτά. Τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημα για τα δύο μεγάλα κόμματα. Τα ποτέ μεγάλα κόμματα. Τα πρώην μεγάλα κόμματα. Όπως θέλετε το λέμε, αντιληπτό γίνεται αυτό. Τα οποία έχουν και στην πλειοψηφία του λαού τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Το ΠΑΣΟΚ με τον αρχηγό του χρεώθηκε την κρίση αυτή και έχει δίκιο ο λαός που το χρέωσε, και η Νέα Δημοκρατία με τους χειρισμούς του Προέδρου, που κατάφερε από ένα κόμμα τη Νέα Δημοκρατία δεν κάνει τέσσερα, διαγράφοντας καθημερινά και κάποιους. Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε μετά από την κρίση και από την ηγεσία του σημερινού Προέδρου μία θέση αντιμνημονιακή. Αφού έπεισε και τον κόσμο και τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ότι έτσι είναι τα πράγματα, κάλεσε κάποια στιγμή, και χωρίς να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα και να την ενημερώσει και να πει στους βουλευτές ότι πρέπει έτσι να κάνουμε, διότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, να ψηφίσουν κάποια πράγματα. Κάποιοι δεν τα ψήφισαν διότι δεν είχαν καταλάβει ενδεχομένως, και δημιουργήθηκε ένα κόμμα, το κόμμα του ΚΑΜΕ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, το οποίο έχει κάποιες θέσεις εθνικές, και οι εθνικές θέσεις εγώ δεν θα τις αμφισβητήσω, αλλά θα αμφισβητήσω τα υπόλοιπα, το αντιμνημονιακό πνεύμα. Κατά τον ίδιο τρόπο έφυγε ένα κομμάτι, 2,5% με την κυρία Μπακογιάννη. Κατά τον ίδιο τρόπο στο παρελθόν έχει φύγει ο Μάνος. Κατά τον ίδιο τρόπο στο παρελθόν έχει φύγει ο Καρατζαφέρης. Ναι, αλλά όλα αυτά που αναφέρετε, κύριε Δήμαρχε, έχουν δώσει ένα κόμμα που φερόταν από τις δημοσκοπήσεις πριν μερικούς μήνες ότι θα ήταν με μεγάλη διαφορά πρώτο κόμμα, ενδεχομένως και αυτοδύναμο, έχουν δώσει ένα κόμμα του 17%. Μα αυτό σας λέω, οι δημοσκοπήσεις ποτέ δεν δώσανε καμία αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις ποτέ δεν δώσανε παραπάνω από 23% στη Νέα Δημοκρατία. Και εμείς μιλάγαμε για αυτοδυναμία, αντί να πάμε σε ένα επίπεδο συνεργασιών, διότι αυτό είναι και η απέτηση του λαού σήμερα όπως ψήφισε. Θέλω να πιστεύω ότι... Δεν θέλω να μιλήσω για τη Χρυσή Αυγή, διότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα πλέγμα, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι θέλανε περισσότερο να τιμωρήσουν από όλες τις πλευρές, και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, και την επόμενη φορά, αν γίνουν εκλογές, που εύχομαι να γίνει κυβέρνηση και να μην γίνουν εκλογές, δεν θα υπάρχει. Όμως βλέπουμε και την ανευθενότητα της αριστεράς, που ενώ στηρίζεται σήμερα δεν θέλει να κυβερνήσει.
Μάλιστα. Επικαλούμενοι αντιμνημόνια κτλ. Και έχουν βάλει τις εντολές τις διερευνητικές υπό όρους χαρτοπαικτικούς. Μπλόφα και κάτι τέτοια. Μία παροιμία λέει: ο κλέφτης φοβάται μην τον κλέψουν. Οι μπλοφατζίδες φοβόνται μην τους κάνει μπλόφα κάποιοι. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να καταλάβει, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι η αγαπημένη της Ελλάδος, είναι όπως είναι η Εθνική Ελλάδος. Στάθηκε όλες τις φορές μπροστά για το καλό της πατρίδος. Και σήμερα βλέπω την ιδιοτέλεια της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και όχι ενός ανθρώπου, τριών, τεσσάρων, πέντε ενδεχομένως. Η αγαπημένη της Ελλάδος, όπως λέτε όμως, δεν θέλησε να έχει στην αγκαλιά της την συμπαθέστατη κόρη σας που έκανε μια σπουδαία πορεία την περασμένη τετραετία στις εκλογές, την Λιλιάνα, και παρόλο ότι δήλωσε ότι θα ήθελε να είναι υποψήφια σε αυτές τις εκλογές, δεν την συμπεριέλαβε στην Εξάδα. Πώς το κρίνετε αυτό? Δεν θέλω να κάνω καμία κρίση, πιστεύω όμως ότι οι ιδιοτέλειες λειτουργήσαν προς αυτή την κατεύθυνση, διότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Κορινθία σήμερα έπρεπε να είναι διορισμένοι. Και διοριστήκαν κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω να επεκταθώ και να πω με ποιους τρόπους κτλ. Που ένα ολόκληρο Υπουργείο ασχολείται με κάποιον υποψήφιο. Και κάποιο άλλο Υπουργείο ασχολείται με κάποιον άλλον υποψήφιο. Δεν ήταν με τους ίδιους όρους οι εκλογές. Και τι καταδίκασε ο λαός? Γιατί μου δίνεται αφορμή να πω. Καταδίκασε τη συνέχεια, την κληρονομικότητα, την οικογενειοκρατία, την πολυπολή απασχόληση, γιατί και εγώ θα μπορούσα να λέω ότι θα είμαι υποψήφιος. Έχει περάσει η δική μου αυτή τώρα η πορεία, έχει τελειώσει η δική μου. Και κάποιον άλλον έχει τελειώσει. Δεν μπορεί να ασχολούνται από πρόεδρος της κοινότητας κάποιος, δήμαρχος και δεν ξέρω τι άλλο και τι άλλο και τι άλλο, και στο τέλος τον επιλέγουμε να το κάνουμε και βουλευτή. Να μας δώσει τι? Μα έχει στεγνώσει αυτός. Ούτε μπορούμε τους κλόνους να ανεχόμαστε πάντα, διότι κατά αυτόν τον τρόπο το δικό μου το παιδί έπρεπε να γίνει λειτουργιάς. Εκεί πήγε. Μάλιστα. Από εκεί και μετά τι άλλο να πω? Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι άμεσα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αφήσει αυτές τις μεγαλοστομίες και τα πώς να τα πω, ας πούμε, τις μαγκές, τις πονηριές και τα λοιπά, και να μαζέψει όλο τον κόσμο, όλα τα στελέχη, διότι η πατρίδα έχει πραγματικά ανάγκη να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί, και η Νέα Δημοκρατία να πει ότι συνεργάζεται. Είναι τα δύο κόμματα που πήγαν την Ελλάδα στην Ευρώπη και τη φτάσανε εδώ, και ο λαός, ας πούμε, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, και σήμερα καλώς ο λαός αντιδρά, διότι από ένα επίπεδο οικονομικό που ζούσε έχει πέσει στο χείριστο. Η πορεία που κάναμε εμείς ως νέοι ήταν διαφορετική. Ήμασταν φτωχοί και κάθε μέρα ανεβαίναμε και λίγο. Τώρα τα παιδιά μας είναι πολύ καλά, ήταν πολύ καλά και πηγαίνουν στο χειρότερο. Ας ακούσουν οι ηγέτες την φωνή των παιδιών. Εγώ έχω τρία παιδιά και ακούω τις φωνές των παιδιών μου, αλλά ακούω και τις φωνές της νεολαίας. Ακούω και τις φωνές των αγροτών, ακούω και τις φωνές των εργατών. Δεν μπορεί να πηγαίνουν από το γραφείο στο σπίτι και από το σπίτι στο γραφείο και να πηγαίνουν να μιλάνε και σε ένα ακροατήριο καθαρά δικό τους με τις σημαίες που να τους χειροκροτούν και να νομίζουν ότι όλα είναι καλά. Να βγουν στο λαό, να περπατήσουν στο λαό, να καταλάβουν τι γίνεται με τα μέτρα που παίρνουν. Η αγορά πεθαίνει. Εγώ επιχειρηματίας είμαι, εγώ το βλέπω. Και τη ζήτηση στην πιάτσα κάθε μέρα. Να καταλάβουν αυτά τα πράγματα ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Κανένας Έλληνας δεν πιστεύω εγώ ότι δεν είναι υπέρ της πατρίδος. Διότι οι Έλληνες είναι καθαρά πατριώτες και μπορεί κάποτε να βάλουν και το προσωπικό του συμφέρον στην άκρη προκειμένου η πατρίδα να πάει καλύτερα. Αυτοί όμως που ηγούνται σήμερα δεν βάζουν το προσωπικό του συμφέρον και την ιδιωτελειά τους στην άκρη για να πάει η πατρίδα καλά. Και θέλετε να σας πω και για την Νέα Δημοκρατία άλλο ένα λάθος. Βεβαίως. Για να μην τα αριθμίσω τώρα ότι δημιούργησαν τόσα κόμματα και το ένα και το άλλο και τις αντιμνημονιακές κορώνες κτλ. Και μετά τις κολοτούμπες, να σου πω ότι μου έκανε εντύπωση τεράστια. Ότι όποιος ήθελε έκανε αίτηση στη Νέα Δημοκρατία για να είναι υποψήφιος. Ένα κόμμα σοβαρό δεν δέχεται αιτήσεις. Δεν πάει εκεί. Είχαν δύο χρόνια να φτιάξουν τα ψηφοδέλτια. Δεν ασχολήθηκαν όμως. Διότι κάποιοι δεν τους άφηναν. Και φτιάξαν ψηφοδέλτια με αιτήσεις. Και λέω εγώ, θα ρωτήσω.
αν τους κάνανε ας πούμε 80 κλέφτες έτης, θα βάζαν τους 6 ή θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία ως σοβαρό κόμμα να επιλέξει από μια κοινωνία κάποιους. Δεν ήθελε κάποιος τον επόμενο, δεν ήθελε κάποιος άλλος τον επόμενο. Έχει τους μηχανισμούς και τις δυνατότητες και την οργάνωση έχει, αν σταθεί σε ανθρώπους ας πούμε, οι οποίοι είναι σοβαροί, να μπορέσει να βρει τους βουλευτάς, τους υποψηφίους. Έχει και διαδικασίες θα μπορούσε να κάνει μέσα στο νομό. Κανένας δεν έχει μόνιμη θέση στη δημοκρατία. Και η δημοκρατία αδιέξοδα δεν έχει. Μάλιστα. Για να έχουμε συνέχεια κληρονομικότητες. Αυτά να τα καταλάβουν. Τάχιστα πρέπει να λειτουργήσουν, διότι έχω τη γνώμη ότι θα πάμε σε επόμενες εκλογές που είναι κακό, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε σαν λαός, σαν πατρίδα, σαν κράτος. Και ας δούνε κάποτε και τα εθνικά θέματα. Δεν είναι κακό να έχουμε φωνή και να πούμε οριοθετούμε την ΑΟΣ. Δεν μπορεί να φοβόμαστε συνέχεια. Κάποτε πρέπει να βγούμε μπροστά. Και νομίζω ότι ο λαός με την ψήφο του όλα αυτά τα μηνύματα. Μάλιστα. Όλα αυτά τα μηνύματα έδωσε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.